ζωής? Blogger. Blogger. Χαίρομαι. Εδώ έκανες ραδιοφωνική εκπομπή ενώ γινόταν επίθεση με δακρυγόνα. Όλοι μαζί κάναμε. Ναι. Και ναι, προσπαθούσαμε. Δύο φορές τα ξυλώσαμε τα μηχανήματα για να τα σώσουμε. Εντάξει, κάποιοι λέγανε να μείνουμε, κάποιοι λέγανε να φύγουμε. Τελικά επικράτησε η άποψη να φύγουμε για ασφάλεια, ώστε να μπορούμε να είμαστε πάλι εδώ, να μπορούμε να παίξουμε και το επόμενο κομμάτι. Τελειώνει τώρα. Η κατάσταση είναι αυτή. Μένεις εδώ, προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, μεταδίδεις ό,τι βλέπεις, ανοίγεις τα μικρόφωνα στον κόσμο. Υπάρχουν και κάμερες που παίζουν streaming στο ίντερνετ τι γίνεται στην πλατεία, οπότε τα πάντα είναι στην κοινή θέα. Ό,τι συμβαίνει γενικά είναι γλυκό εδώ πέρα. Η κατάσταση είναι ότι προκαλούνται κάποια επεισόδια τεχνητά για να μπουν μέσα εδώ οι αστυνομικοί και να το διαλύσουν. Έχει γίνει... Άρα μετά τα δακρυγόνα εσύ συνήθως τι κάνεις? Πλένω. Ευχαριστώ. Ήσασταν κι εσείς εδώ όταν έγινε η επίθεση? Ράδιο 11, 100,1 στα FM. Και πώς αισθάνεστε? Ήσασταν απλά ότι θα μείνουμε. Δηλαδή είναι ελεύθερη, είναι ανοιχτή, είναι δημόσια. Καταφέραμε όλοι μαζί να την κρατήσουμε. Και θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Και τι κάνετε εσείς συνήθως μετά τα δακρυγόνα? Μετά τα δακρυγόνα, έχεις τις απώλειες. Οι απώλειες έχεις, αν έχεις απώλειες ανθρώπου και μεταφέρονται συνήθως να μεταφέρονται τραυματίες, άλλοι με αναπνευστικά προβλήματα, άλλοι με τραυματισμούς. Έλεγχεις τα μηχανήματα για να ξέρεις τι μπορείς να ξαναβγεις στον αέρα. Καθαρίζεις την πλατεία για να μπορέσεις να αναπνεύσεις και να μπορέσεις να συνεχίσεις να είσαι εδώ. Είναι δικαίωμά σου. Ευχαριστώ πολύ.